Έχουμε ένα hype set εδώ πέρα. Κράτη. Θα τα σπάσουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είμαστε προφέσιμοι. Βλέπουμε πως ήδη δεν έβλεπα και τον σύνορο effect. Ήδη έχασε το κουκάλ. Ένα κακό ριβέτσο από τον Steve και τον Dazzler και τον Σαφάνι. Άπι. Κάνει άπι για να φύγει το situation. Τάντι, Νέρ, Ντάνερ, Ντάνθρωπ. Άρα έκανε Wish το Fair. Φαίνεται πως... Ο Κράτ δεν θέλει να... Δεν θέλει να βάλει το Sephiroth, τον Sephiroth για κάθε λόγο, αλλά φαίνεται πως μπορεί να είναι πιο comfortable με τον Klaus. Μάλλον επειδή έχει καλά τζάβις και μπορεί να είναι να μην καλό. Και μπορεί να έχει ένα καλύτερο projector για να κάνει off stage, μήπως, αλλά γενικά δεν ξέρω γιατί είναι πολύ Sephiroth, είναι πιο καλύτερο matchup. Βλέπουμε πως έφαγε ένα έφαγε πολύ percent από το limit neutral D και bugger. Αφαίνοντας, να βλέπουμε πως ο Κράτ κάνει το stock top ένα bugger. Αυτός έβαλε Steven. Άρα και έτσι. Εγώ ξέρω τον Steve. Εγώ ξέρω τι είναι ο Steve. Οπα, η Sephiroth ξεπηράει ως I love to see it. Οκ, ξανά PS2 most boring stage ever. Αλλά οκ. Θα το παίξουμε patiently. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην θέλει να κάνει τα side B για να μην δώσει revenge στα εξάμα. Εγώ θα... ως Sephiroth main εδώ πέρα. Θα έλεγα να το έκανα για να βάλει λίγο περισσότερο pressure στο Incineroar για να μην παίζει το δικό του παιχνίδι. Αν φαίνεται πως χτυπάει πολύ το σύλκο με τα πολλά εκεί μου σε Sephiroth και ο Steve παίρνει πάρα που παίρνει τα πάνησης. Αλλά τώρα έχει το wing, μπορεί να έχει το advantage που χρειάζεται για να νικήσει. Ένα καλό φέρα από τον Steve για να πάρει το stop. Βλέπουμε πως ο Κράτ έχει ένα disadvantage μάλλον. Νομίζω πως ο Sephiroth θα είναι καλό matchup, θα είναι καλό matchup γιατί όπως θα δούμε πιο παρακάτω ότι ο Κράτ θα κάνει πολύ free edge guard and doing the incinerator και μπορεί να κάνει revenge στο downbeat το upbeat του για να το κάνει counter και μάλλον θα πεθάνει από αυτό. Και το multiplier του downbeat του... Το multiplier του downbeat του... Sephiroth είναι πάρα πολύ. Αν φαίνεται πως... χάνει ένα καλό rising nair από τον Steve αλλά κάνει εσύ το deal. Έκανε duck under το side move το dash attack. Για να δούμε. Ένα πολύ μικρό shield από τον Steve, αλλά φαίνεται πως θα το κάνει τώρα recharge.
Έκανε ρίδι το jump με το neutral beat και πέθανε. Άμα να δούμε, μπορεί να πάρει το stack τώρα. Όχι, τώρα μάλλον θα πάθει 50-60% από την πηγιά από ένα ωραίο side beat από τον Steve. Ο Steve παίζει πολύ καλά τώρα, ειδικά σε αυτό το match και την πέγω στο περίπτωνο και έτσι βάλει πλέον στο προηγούμενο που πήξε ένα φίδιο. Ο Cracker νίξε πολύ γρήγορα το set τους, 3-0 με set, φαίνεται πως έχει κάνει adapt. Λέμε πως ο Crack δεν μπορεί να πάρει αυτό το stock για να μπορέσει να κάνει το comeback που χρειάζεται, που είναι πολύ δύσκολο ειδικά με ένα παίκτη σαν τον Ιντζίνερ που έχει τόσο έχει πάρα πολύ key power. Ότι ο Sephiroth άμα δεν μπορεί να βρει τις κινήσεις που θέλει είναι πολύ δύσκολο να το σκοτώσει. Να, όπως βλέπουμε τα Phantom Kickbox. Ένα καλό backer για να κάνει πάνω στο down B. Φαίνεται πως ο Steve μπορεί ο Crack να κάνει το combat άμα το παίξει σωστά. Α, είναι όπως είπα πριν, είναι δύσκολο. Ναι, εδώ πέρα πέρα. Και ειδικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει με τον Incinero όταν την έχεις ας πούμε καλό mentality. Γιατί θα βρίσκει αυτά τα options που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις από τα κανονικά options, αλλά πάλι θα τα βρίσκει και θα μπορεί να... και θα... απλά θα στέκει ένα μεγάλο lead. Και μετά δεν θα μπορείς να κάνεις comeback από αυτό το lead. Okay, άλλαξε το... All. Να δούμε. Α, πήγε. Ήθελα να κάνει μάλλον shift το playstyle γιατί ο Sephiroth μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί να παίξει λίγο πιο aggressive. Αλλά τώρα έχει φάει τρελό πάνης από τον. Α, το κακό. Άμα δεν το ξέρετε, όταν κάνει up με τον Sephiroth και θες να. Για να βγάλεις το drift του μετά το up είναι πολύ κακό για λίγα δευτερόλεπτα, μετά γίνεται κανονικό, αλλά όπως βλέπουμε εκεί πέρα άμα είχε καλύτερο drift μάλλον θα ζούσε ο Crack. Αφαίνεται πως ο Crack έχει καταλάβει λίγα περισσότερα πράγματα για αυτό το match από το fake, μάλλον θέλει να δοκιμάσει καινούργια πράγματα που μάλλον δεν μπορούσε να κάνει πριν. Όχι μπορούσε, ότι δεν φοβόταν να τα κάνει. Για να δει, ένα σαν last word, μήπως μπορέσει να νικήσει αυτό το game. Και όλο το set. Αφέντε πως ο Steve έχει reverse back, έχει revenge το backer του, αλλά είναι με το sweet spot, γιατί το δεν σκότσε αυτό το neutral back. Θέλει να πάλι, όπως είπα, ζήγε πάρα πολύ γι' αυτό νικάει το set. Ένα καλό backer από τον Crack, αν θα είναι μετά από εκείνο το ST, δεν νομίζω πως θα ήταν πολύ εύκολο για τον Crack να νικήσει, αλλά we don't use hope yet. Ακόμα μπορούμε να νικήσουμε. Να νικήσει ο... ο Crack. Δεν σε ευχαριστώ. Αυτό είναι... αυτό λέω ότι θα μπορεί να βρει τα καλύτερα options. Γιατί άμα βλέπετε, έφαγε 60% από ένα neutral B επειδή τρώει πάρα πολλά revenge. Oh, πολύ καλό read από τον Crack με τον Barker. Μήπως μπορεί να κάνει το combo που χρειάζεται για να συνεχίσει σε αυτό το set. Barker. The orbs. Dash attack. Θα έκανε revenge, δεν έβαλε και το pressure για να μπορεί να το χτυπήσει. Πεθαίνει, όχι δεν πεθαίνει. Ακόμα έχει ελπίδες ο Crack να νικήσει. Καλό read από τον... καλό read από τον... από τον Steve για να κάνει σύντο set. Τώρα θα μάλλον...